Καλώς ήρθατε στο Δημαρχείο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να δώσουμε την ευκαιρία να μάθει και πέντε πράγματα ο κόσμος για το τι συμβαίνει. Δεν θα μιλήσουμε για όλο το φάσμα, θα πούμε δύο-τρία θέματα και πάλι εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Πρώτο θέμα. Ήταν ένα σημαντικό ταξίδι το οποίο έγινε στο Porte Book της Γαλλίας. Γιατί στο Porte Book? Διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί καλύμνοι, απίστευτα, και μάλιστα καλύμνοι οι οποίοι δεν είναι πλέον της πρώτης γενιάς, διότι το μεταναστευτικό κύμα προς τη Γαλλία ξεκίνησε το 2015 και μέλη της δικής μου οικογένειας το 25-26 μετακόμισαν προς τα εκεί. Τώρα μιλάμε για καλύμνιους δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι κρατούν πολύ ζεστά και πολύ δυνατά μέσα στην καρδιά τους και την Ελλάδα και την Κάλυμνο και διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Κοντά στο Porte Book είναι η πόλη του Άρλς, είναι το Σαλέ de Ζηρό, είναι το Port Saint-Louis, όπου είναι ένας απίστευτος αριθμός καλυμνίων με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως σας προείπα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν την αντιπροσωπεία της Καλύμνου να μας δουν, να νιώσουν τη χαρά ότι η πατρίδα τους, η αγαπημένη τους Κάλυμνος είναι ανάμεσά τους, μια Κάλυμνο την οποία όχι μόνο δεν ξεχνούν, αλλά προσπαθούν και ενισχύουν με όλους τους τρόπους και όπως μπορούν. Ο δήμαρχος του Porte Book, σας διαβεβαιώ, Γάλλος, ουδέ μία σχέση με την Ελλάδα και την Κάλυμνο, όμως είναι φίλος της Καλύμνου, αγαπά πάρα πολύ το νησί, έχει πολλούς συνεργάτες εκεί στο Δήμο, υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι από Κάλυμνο. Περίμενε να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση, μία πρόσκληση η οποία μας ήρθε βέβαια και τελευταία στιγμή, δεν ήμασταν και τόσο οργανωμένοι, διότι η πρόσκληση ήρθε μας ήρθε στις 14 Πέμπτου και εμείς 17 φύγαμε. Εκεί λοιπόν στο Δημαρχείο έγιναν τα εξής. Πρώτον, έγινε η προσυζήτηση ούτως ώστε να αδελφοποιηθεί το Porte Book με την Κάλυμνο. Το Porte Book δεν έχει αδελφοποιηθεί με καμία άλλη περιοχή. Αν και η πρόταση για αδελφοποίηση έρχεται από το 22 και εντωμεταξύ υπάρχουν και άλλες πόλεις που το Porte Book θέλει να αδελφοποιηθεί μαζί τους, έχουν σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία θέλοντας να προηγηθεί πρώτα η Κάλυμνος. Εμείς λοιπόν πήγαμε, οριμάσαμε το κλίμα και την διάθεσή μας, μιλήσαμε για άξονες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πόλεις, προετοιμάσαμε πώς μπορεί να είναι το πρωτόκολλο αδελφοποίησης και το οποίο συμφωνήσαμε ότι αυτό θα υπογραφεί στο νησί της Καλύμνου, στην άφηξή τους. Μιλήσαμε λοιπόν για πολιτιστικές ανταλλαγές που όταν αδελφοποιηθούμε τόσο εμείς μέσα από το ελληνικό σύστημα όσο και από Γαλλία μέσα από το δικό του σύστημα και μέσω του ΕΣΠΑ μπορούν να βρουν χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων. Μιλήσαμε για το νοσοκομείο της Καλύμνου όπου θα στέλνουν υγειονομικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Μιλήσαμε το ότι αν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, μπορούν να μας βοηθήσουν και να οι θεραπείες να γίνουν στη Γαλλία με δική τους συμπαράσταση και συμμετοχή στα έξοδα. Επίσης, να υπάρχουν έκπτωση στους καλυμνίους οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν το Porte Book στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, για να μπορούν να δουν τους συμπατριώτες τους και οι πρόγονοι πώς έζησαν σε αυτά τα μέρη. Να δούμε τον άξονα των τοπικών μας προϊόντων να διοχετεύονται στην εκεί αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και την ανταλλαγή φοιτητών προκειμένου να η ελληνική γλώσσα να έχει συνέχεια και για εκείνους και πολλά άλλα τα οποία θα τα πούμε
όταν γίνει το οριστικό πρωτόκολλο της αδελφοποίησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η αδελφοποίηση έχει και δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις δικές μας διαδικασίες. Υπάρχει μία απόφαση η οποία πάρθηκε το 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία οι παρατάξεις οι οποίοι την ψήφισαν, γιατί κάποιες άλλες απουσίαζαν, αλλά κυρίως από ό,τι βλέπω εδώ είναι του κυρίου Διακομιχάλη και του κυρίου Γαλουζή. Οι παρατάξεις και κάποιοι άλλοι διάσπαρτοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Εγώ απουσίαζα εκείνη την ημέρα. Τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση? Λέει ένα σκεπτικό, ένα εισηγητικό μέρος που ξεκινάει ο κύριος Χουλής και ένα αποφασιστικό που λέει ότι αυτή η απόφαση πρέπει να διαβιβαστεί στα αντίστοιχα Υπουργεία Εξωτερικών-Εσωτερικών, προκειμένου η εκεί επιτροπή η οποία συστήνεται να δώσει την έγκριση ότι μπορούμε να αδελφοποιηθούμε. Αυτή η απόφαση δεν έφυγε ποτέ από το Δήμο. Πάρθηκε και έμεινε εκεί. Ποτέ. Και δεν είδα κανέναν να κάνει κριτική. Κανέναν, δεν πείραξε κανένα ότι πήραν μια απόφαση το Δημοτικό Συμβουλίο και έμεινε στην άκρη, στα ζήτητα. Έρχομαι λοιπόν εγώ και τι λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω μια πρόσκληση, αυτή που σας έδειξα, στις 14 του μήνα. Σας την έδειξα προηγουμένως. Μία πρόσκληση 14 του μήνα. Και λέω, φέρνω το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, να πάμε στη Γαλλία, να πάρουμε μέρος στην πρόσκληση του Δήμου, όπου μας κάλυψαν όλα τα έξοδα, ο Δήμος της Γαλλίας, του Πόρτεμπουκ, εμείς απλά μόνο τα εισιτήριά μας, να πάμε λοιπόν στη Γαλλία, να λάβουμε μέρος στο πρόγραμμα το οποίο έχουν ετοιμάσει οι Έλληνες της περιοχής, ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με χιλιάδες κόσμο, πολλές χιλιάδες κόσμο. Να σας πω επίσης ότι στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι όντως εντυπωσιακό, μία εκδήλωση ήταν η προβολή δύο ταινιών που έφτιαξαν οι Γάλλοι, οι καλύμνοι της Γαλλίας. Το ένα το έφτιαξε ο κύριος Ζουμής, όπου προβάλλεται όλη η σφουγγαροδουλειά με αποσπάσματα και ντοκουμέντα από τη δεκαετία του 50, από τη δεκαετία του 60, προβάλλεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής των καλυμνίων και ήταν μία ταινία η οποία ήταν εντυπωσιακή για την Κάλυμνο. Και μία δεύτερη η οποία φτιάχτηκε μέσα από καρποστάλ, μέσα από διάφορες οικογενειακά κοιμήλια και φωτογραφίες με αφήγηση και πρόβαλαν και εξιστορούσαν την Κάλυμνό μας. Και σας λέω ότι είναι εντυπωσιακό να είσαι στη Γαλλία και να ακούς στην εκδήλωση με χιλιάδες κόσμο Κάλυμνος, όπου μιλούσε ο δήμαρχος του Πόρτεμπουκ, μιλούσε ο βουλευτής της περιοχής, ο οποίος ήρθε από το Παρίσι για να λάβει μέρος στην εκδήλωση, οι παράγοντες όλοι του τόπου, οι εκπρόσωποι των Καλυμνίων, ο δήμαρχος της Καλύμνου, και να είναι η ελληνική σημαία, η καλυμνιακή, η γαλλική σημαία και να γίνεται ένα πολύ μεγάλο φόρουμ εκδηλώσεων. Πολύ σημαντικό. Επανέρχομαι όμως στα του οίκου μας, τα οποία είναι και άκρος, ας πούμε, μελαγχολικά. Ο οίκος μας λοιπόν, αντί να κάνει κριτική γιατί δεν έφυγε αυτή η απόφαση, έκανε κριτική σε μένα. Και μάλιστα λένε, θα πληρώσω από την τσέπη σου όταν πας, να μην πας, να κάνεις, να ράνεις. Που δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι ζήτησα εγώ από το Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτή η παιδιά η απόφαση που δεν εστάλει να την επικαιροποιήσουμε. Να κρατήσουμε δηλαδή όσο έχει την εισήγηση που είναι από τον κύριο Χούλη. Με πειράζει, θα την αλλάξω. Το μόνο που θα αλλάξουμε ήταν μια κουβέντα. Αντί εξουσιοδοτείται ο τότε δήμαρχος Διακομιχάλης για να υπογράψει το πρωτόκολλο αδελφοποίησης, εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος. Και αυτή να τη στείλουμε στο Υπουργείο. Αυτό ζήτησα. Και έγινε χαμός. Δεν πειράζει, πάω παρακάτω. Αυτά εν πολλής για το ταξίδι της Γαλλίας. Δεύτερο. Έκανε ένα άλλο ταξίδι στη Ρόδο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ουσιαστικό
για τα θέματα που απασχολούν την Κάλυμνο, όπως είναι η διαχείριση των σκουπιδιών. Η Κάλυμνος, παιδιά, είναι από τους τελευταίους δήμους που έχει ακόμα ανεξέλεκτη ταφή απορριμμάτων, σκουπιδιών. Και εμείς, αν και πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε αναλάβει τη Δημαρχία, κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, καθαριότητα στην καθημερινότητα, όπως τα βλέπετε, βάφονται, ασπρίζονται, αποψηλώνονται, καθαρίζεται η Κάλυμνος, για να έχουμε μία εικόνα προς τα έξω, ότι δεν είναι η Κάλυμνος μόνο των γραμμάτων, των τεχνών, η Κάλυμνος των σφουγγαράδων, αλλά είναι και ένας καθαρός τόπος πολιτισμένος, που είναι έτοιμος να δεχθεί οποιοδήποτε επισκέπτη και να φύγει ευχαριστημένος από ένα τόπο με ωραία εικόνα. Καθαρή. Συνάντησε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, μετά από μία σειρά συναντήσεων που είχαμε, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Συνάντησα λοιπόν τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, και κάναμε την τελευταία συζήτηση για τα θέματα των σκουπιδιών της Καλύμνου. Στη συζήτηση αυτή υπογράψαμε το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ακινήτου για την κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Καλυμνίων. Ό,τι πιο σημαντικό βήμα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κάλυμνο για την αξιοπρέπειά μας, για την υγεία μας, για τον πολιτισμό μας, για την παραμονή μας σε αυτόν τον τόπο, και αφορά επιτέλους στην οριστική λύση των σκουπιδιών. Περισσότερες λεπτομέρειες το τι προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός θα επανέλθουμε να κάνουμε ανακοινώσεις αφού περάσει η πρόταση η ολοκληρωμένη από τα συλλογικά όργανα, τόσο του ΦΟΘΣΑ όσο και τα δικά μας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε ό,τι είναι να υποθεί θα το πούμε επίσημα. Εξάλλου σας έχω πει πολλές φορές ότι η πολιτική μας γραμμή και οι χαρακτήρες μας είναι να μην λέμε λόγια προκαταβολικά, αλλά πρώτα να κάνουμε και μετά να μιλάμε. Όπως σας έχω πει και χαριτολογώντας, ότι πρώτα κάνει η κότα το αυγό και μετά κακαρίζει. Και γι' αυτό περιοριστήκαμε στο να βγάλουμε από κοινού ένα δελτίο τύπου με τον κύριο Χατζημάρκο, τον οποίο και δημοσίως, γιατί όποιος κάνει δουλειές οφείλει να παίρνει και τα εύσημα, και δημοσίως τον ευχαριστούμε για την όμορφη προσέγγιση που έχει προς την Κάλυμνο για να λυθούν οριστικά τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Δεν απασχολούν τα πολιτικά πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος πληρώνει το τίμημα. Και έτσι λοιπόν δρομολογούμε εξελίξεις. Μετά, έχουμε σοβαρά θέματα με τις επιχειρήσεις μας στο νησί. Κάναμε μία δεύτερη σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Κάλιστο, τον Διακογεωργίου, τον οποίο ευχαριστώ γιατί δεν μείναμε μόνο σε πολιτική συζήτηση, κάλεσε τους επικεφαλείς όλων των υπηρεσιών στο γραφείο του. Πήγε η δική μας αποστολή και έγινε σοβαρή συζήτηση και πήραμε και εμείς κατευθύνσεις, και οφείλω να πω και στους δικούς μας επιχειρηματίες, όταν μας λένε οι υπηρεσίες φτιάξτε φάκελο και προσαρμοστείτε σε κάποια δεδομένα, πρέπει να το κάνουμε. Και να μην περιμένουμε μόνο εκλιπαρώντας να μας βοηθήσουν άλλοι, αν εμείς δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Τρίτον, έγινε μία τρίτη δράση από τους παρικιακούς συλλόγους των Καλυμνίων, μια φοβερή εκδήλωση για το ξεκίνημα των σφουγγαράδων. Η δράση αυτή έγινε στην Τάφρο, στο κάστρο των Υποτών, ένας χώρος απίστευτος και είχε χιλιάδες κόσμο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της εκδήλωσης στην οποία πήγα. Χιλιάδες. Εκεί λοιπόν, τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο υπουργός, ο υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ο συμπατριώτης μας, Γιάννης Παπάς,
διότι η σφουγγαροδουλειά είχε άμεση σχέση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και γι' αυτό επελέγει. Τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο συμπατριώτης μας χειρουργός Κορφιάς, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τιμόμενο πρόσωπο ήταν και ο Δήμαρχος της Καλύμνου σε αυτή την εκδήλωση. Παρουσιάστηκε η σφουγγαροδουλειά μέσα από κείμενα καταπληκτικά, τα οποία έγραψε μία φίλη μου που δεν ήξερα ότι είχε τέτοιες δυνατότητες, η Χρυσούλα η Κουτούζου, και είναι από τη Λέρο. Είναι καθηγήτρια, ερευνήτρια. Για να γράψει δε αυτά τα κείμενα αφιέρωσε περίπου ένα χρόνο για αυτή την εκδήλωση. Έκανε έρευνα σε όλα τα πανεπιστήμια, σε πρεσβείες Ελλάδας και εξωτερικού, και βγήκαν κείμενα απίστευτα. Με μία απίστευτη κυρία στην αφήγηση, και ακολούθησαν τα χορευτικά σχήμα όπου η Κάλυμνος έκανε δυνατή, έντονη, καμαρώσαμε για αυτό που έκαναν, και ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου, τη Μαρία την Βάλλα, για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει. Αυτό εν ολίγης ήταν το ταξίδι, τα δύο ταξίδια τα οποία έκανε ο Δήμαρχος της Καλύμνου.